Συναγωνίστρες και συναγωνιστές, φίλες και φίλοι. Συγκεντρωθήκαμε σήμερα εδώ, 40 χρόνια μετά την εξέγερση του Πολυτεχνείου στα 1973, όχι μόνο για να θυμηθούμε, ούτε μόνο για να τιμήσουμε. Μέρες του 2013 που ζούμε και έχουμε την αίσθηση ότι το εκρεμές της ιστορίας γυρίζει πίσω στις εποχές του αγώνα ενάντια στη δικτατορία, του αγώνα για τα θεμελιώδη δικαιώματα του λαού, για το ψωμί, την παιδεία, την ελευθερία. Συγκεντρωθήκαμε για να στραφούμε στο χθες, με την προσοχή μας στο σήμερα και στο αύριο, που μας ζητά και θα μας ζητά νέους αγώνες. Η καπιταλιστική κρίση, με τον ειδικά πιεστικό και καταστροφικό τρόπο που εκδηλώθηκε στην Ελλάδα, ανατρέπει σταθερές, δημιουργεί κλίμα ρευστότητας, μέσα στο οποίο ξεδιπλώνονται βάρβαρες επιθέσεις ενάντια στον κόσμο της εργασίας και συνακόλουθα ενάντια στις λαϊκές ελευθερίες. Η πολιτική που έχει επιλέξει και εφαρμόζει μεγαλοαστική τάξη στη χώρα μας, όπως και γενικότερα στην Ευρώπη, ανατρέπει τις συμβάσεις που επιβλήθηκαν από το λαϊκό κίνημα στην αρχή της περιόδου που ονομάστηκε μεταπολίτευση. Στο όνομα της εξόδου από την κρίση, της συγκέντρωσης δηλαδή του κεφαλαίου και της εξασφάλισης των καλύτερων δυνατών όρων για τη μεγιστοποίηση της απόδοσής του, συνθλίβεται όχι μόνο η εργατική τάξη και οι εργαζόμενοι μισθωτοί και μεροκαματιάριδες, αλλά και παραδοσιακοί σύμμαχοι της αστικής διακυβέρνησης, τα μεσοστρώματα, οι νοικοκυρέοι που λέγαμε άλλοτε και οι μικροαστοί. Προφανώς, η γενικευμένη αυτή ταξική επίθεση ανατρέπει και το πολιτικό σκηνικό, καθώς δεν επιτρέπει την ομαλή αναλλαγή στην εξουσία κομμάτων με την ίδια και την αυτή πολιτική. Είναι αυτό το σύστημα που συναντάμε για πρώτη φορά στα Αμερικάνικα διπλωματικά έγγραφα του 1958 και προβλέπει την αριστερά περιορισμένη στο 10% και δύο κόμματα που να φαίνονται διαφορετικά αλλά στην ουσία να μην είναι και τα οποία σε τακτά χρονικά διαστήματα θα αλλάζει το άλλο στην εξουσία έτσι ώστε το σύστημα να λειτουργεί και όλα να φαίνονται δημοκρατικά και ωραία. Και έτσι λοιπόν έχουμε στις μέρες μας τούτη τη δυσλειτουργία να καθιστά αναγκαία την υιοθέτηση αυταρχικών πολιτικών πρακτικών διακοσμημένων με άφθονες δόσεις καταστολής και νομιμοποιούμενων σε εισαγωγικά μέσα σε μια πρωτοφανή για τα μέτρα της μεταπολίτευσης επέλαση της πιο αντιδραστικής και αντιλαϊκής ιδεολογίας και της συνακόλουθης σκοταδιστικής προπαγάνδας. Καθώς όμως ετούτα τα πολιτικά εργαλεία δεν αρκούν στους κυβερνώντες, επιστρατεύονται πιο ριζοσπαστικά αντίστοιχα. Η εμφάνιση και ανάδειξη σε υπολογίσιμη εκλογική και κοινοβουλευτική δύναμη οργανώσεων και πολιτικών σχημάτων που ομνύουν στη ναζιστική και φασιστική παράδοση, στο δοσιλογισμό και στα κληροδοτήματα της χουντικής επταετίας αποτελεί μια επιπρόσθετα σκοτεινή εξέλιξη στο πολιτικό σκηνικό. Όπως άλλοτε το αυταρχικό κράτος και το δολοφονικό παρακράτος ανταγωνίζονταν για το ποιο θα πλήξει περισσότερο από φασιστικά τα δικαιώματα που έχουν απομείνει στους εργαζόμενους, στο λαό και στη χώρα μας, έτσι και σήμερα δικαιούμαστε να αναρωτιόμαστε ποιος από τους δύο είναι η μεγαλύτερη απειλή. Αυτοί που μας κυβερνούν ή αυτοί που με το βαρύ χέρι μας απειλούν ότι θα μας κυβερνήσουν πιο δυναμικά. Η περίοδος δικτατορίας μπορεί πολιτικά να συγκριθεί ως προς τη δική μας εποχή στο πεδίο της ανατροπής των κοινωνικών και των πολιτικών συμβάσεων. Μη φανταστεί κανείς ότι οι συμβάσεις που ακυρώθηκαν βία στις 21 Απριλίου του 1967 ήταν φιλολαϊκές και δημοκρατικές. Επρόκειτο για το μετεμφυλιακό κράτος έκτακτης ανάγκης, που πορευόταν με τον νόμο 509 του εμφυλίου, την απαγόρευση του Κομμουνιστικού Κόμματος και κάθε κομμουνιστική δραστηριότητας, οποιοσδήποτε λαϊκός αγώνας χωρούσε εδώ, που πορευόταν με τον νόμο περί κατασκοπίας 375 του 1936 και της δικτατορίας του Μεταξά, ο οποίος έστειλε στο εκτελεστικό απόσπασμα τον Μπελογιάννη, τον Μπλουμπίδη και στις φυλακές και στις εξορίες τον Μανώλη Γλέζο, τον καιρό μάλιστα της φωτισμένης κατά τους αστούς διακυβέρνησης της χώρας από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Στα 1967 δεν αρκούσαν οι μηχανισμοί της μετεμφυλιακής κατάστασης εκτάκτων μέτρων. Το λαϊκό κίνημα βρισκόταν σε φάση αντεπίθεσης και αντιθέσεις
μέσα στις αστικές, οικονομικές και πολιτικές ελίτ οξύνονταν. Σε αυτό το επίπεδο, η μία πλευρά του αστισμού απείλησε να χρησιμοποιήσει διαμέσου της Ένωσης Κέντρου του Γεωργίου Παπανδρέου τον λαϊκό παράγοντα για να επικρατήσει τον αντιπάλο της που, κυρίως στηρίζοντας τον βαρύ μετεμφυλιακό κράτος και παρακράτος. Έπρεπε να μπει τάξη. Και την τάξη αυτή ανέλαβαν να την επιβάλλουν οι ερπίστριες των χουντικών αρμάτων μάχης και ανεκδίηγητοι επικεφαλείς τους, οι συνταγματάρχες. 6 χρόνια μετά την επιβολή της δικτατορίας, η Χούντα βρισκόταν σε αδιέξοδο, στην οικονομική της πολιτική σε πρώτη φάση. Η συνεχώς επαγγελόμενη με ενθουσιασμό και κατάνοιξη μαζική άφιξη επενδυτών, είτε από την πετρελαιούχο Σαουδική Αραβία, είτε από τις μεγάλες ελληνικές εφοπλιστικές οικογένειες του οικουμενικού πλούτου, όχι μόνο δεν είχε οδηγήσει σε τίποτα το εντυπωσιακό και ουσιαστικό, αλλά και ενίσχυσε με τις αντιθέσεις που αναπτύχθηκαν φυγόκεντρες τάσεις και αντιθέσεις μέσα στο ίδιο το χουντικό καθεστώς. Η μετέπειτα ανακάλυψη της τουριστικής πανάκειας, αν σας θυμίζει σύγχρονη πολιτική επαγγελία, έχετε δίκιο, και των ανάλογων fast track, δεν το λέγαν τότε, σήμερα το λέμε, επενδύσεων με την ανεφορίων και όρων εκποίηση κάθε παραδεισένιας γωνιάς της ελληνικής γης, δεν άλλαξε τη γενική εικόνα. Το μόνο που κρατούσε την Ελλάδα στα πόδια της ήταν το μεταναστευτικό και ναυτιλιακό συνάλλαγμα που η σκληρή εργασία των Ελλήνων εργατών στα ξένα έστενε στη χώρα και το διασυμψηφισμού clearing εξωτερικό εμπόριο. Επρόκειτο για το τέλος των μεγάλων προσδοκιών, του success story της εποχής. Η καπιταλιστική ανάπτυξη, έτσι όπως την ονειρεύονταν οι καπιταλιστές, με μεγάλες αποδόσεις του επενδυμένου κεφαλαίου, με απομίζηση του κόπου των εργαζομένων στους τόπους εργασίας ή διαμέσου του κράτους, με το τελευταίο να υπηρετεί έξυπνα τα μεγάλα συμφέροντα, με το έξυπνα εννοώ, δηλαδή απλώνοντας τη διαφθορά πέρα από τον στενό κύκλο των αυροκολάκων της Χούντας και των συνήθως μικρών σε σχέση με τις βλέψεις των μεγάλων συμφερόντων τους. Αυτές οι προσδοκίες απέθαναν. Η Ευρώπη, οπωσδήποτε για τη δυτική, την καπιταλιστική μιλάμε, τα συζητούσε όλα αυτά και εύλογα η Ευρώπη γοήτευε σημαντικό μέρος των φιλόδοξων οικονομικών ελίτ της χώρας. Από το φθινόπωρο του 1972 στο καλοκαίρι του 1973, τα αδιέξοδα και οι πιέσεις πολλαπλασιάστηκαν, υποχρεώνοντας τη Χούντα σε λιγμούς και προσαρμογές. Η δια του Μαρκεζίνη φιλελευθερωποίηση και οι εκλογές συμβουλευτικής των αρίστων, συγχωρήστε μου εδώ μια παρένθεση, μπορεί να μας φαίνονται τερατογενέσεις σε τούτες οι μεθοδεύσεις της χουντικής εποχής, αλλά μη μας εκπλήσει, τέτοιου είδους διαδικασίες υιοθετούνται σήμερα στη διαδικασία, για παράδειγμα, εκλογής των πανεπιστημιακών αρχών. Ίσως αύριο, μετά το πετυχημένο πείραμα στα ΑΕΗ και αλλού, και τις πολιτικές εκλογές. Όλα αυτά είναι μέρος εκείνων των τότε ελιγμών. Οι λιγμοί αυτοί, οπωσδήποτε δεν είχαν ουδεμία σχέση με τυχόν ευαισθητοποίηση των χουντικών σε ζητήματα ελευθεριών και δημοκρατίας. Επρόκειτο για μια απόπειρα συγκερασμού διαφόρων αντικρουόμενων τάσεων στους σχεδιασμούς των μεγαλοαστικών ελίτ, εξασφαλίζοντας ένα μηχανισμό αντιπροσωπευτικότητας του πολιτικού συστήματος που θα έκανε δυνατό το συμβιβασμό στην κορυφή και την προώθηση αντιφατικών μεταξύ τους συμφερόντων δια της αντιπροσωπευτικότητας. Υπήρχε όμως και ένας και άλλος στόχος στους τότε λιγμούς. Η προσδοκία ότι μέσα από αυτούς θα επιτυχάνονταν η διάσπαση ή έστω η άμβληση του αντιδικτατορικού αγώνα. Οι ενδείξεις προειδοποιούσαν για την ενίσχυση του μαζικού αντιδικτατορικού κινήματος και οι μεμονωμένες εκδηλώσεις οργής μπορούσαν να κλιμακωθούν σε ενιαίο ευρύ λαϊκό κίνημα. Όλα αυτά έπρεπε να προληφθούν. Σε αυτή την κατεύθυνση, η μεταρρυθμιστική κίνηση της Χούντας φάνηκε να οδηγεί σε σημαντικά απτά αποτελέσματα. Δεν ήταν μόνο οι γέφυρες που δημιουργήθηκαν στην κορυφή με την υποόρους διεύρυνση του καθεστώτος προς παραδοσιακούς συντηρητικούς πολιτικούς χώρους και τα συνακόλουθα οικονομικά συμφέροντα που εκφράζονται μέσα από αυτούς. Το ίδιο το εκολαπτώμενο μαζικό δημοκρατικό κίνημα μπορούσε να αποπροσανατολιστεί και να διασπαστεί μέσα από αυτή την θεσμική παραλλαγή. Ουσιαστικά ο αγώνας ενάντια στην δικτατορία ήταν διχοτομημένος από το ξεκίνημά του κιόλας. Από τη μία πλευρά, το λαϊκό κίνημα, η αριστερά, με παραδοσιακά επικεφαλής τους κομμουνιστές, προώθησαν τη δική τους εκδοχή αγώνα με άξονα τη μαζική λαϊκή κινητοποίηση και την οικοδόμηση πλατιών οργανώσεων με κοινωνικό, ταξικό κριτήριο. Οι εργαζόμενοι, ο λαός,
θα ζητούσαν μέσα από αυτές την ανατροπή της δικτατορίας και ταυτόχρονα τη δική τους κοινωνική απελευθέρωση. Από την άλλη πλευρά, ένα σημαντικό τμήμα των αστικών ελίτ προσάρμοσε στα δικά τους συμφέροντα και επιδιώξεις τον αντιδικτατορικό του αγώνα. Το κύριο χαρακτηριστικό έτου της εκδοχής ήταν οι μικρές συνωμοτικές οργανώσεις, με δραστηριότητα που περιοριζόταν στις πράξεις εντυπωσιασμού. Επρόκειτο κυρίως για την τοποθέτηση εκρηκτικών μηχανισμών μικρής συνήθους ισχύως, οι οποίες γίνονταν αμέσως πολιτικό θέμα στα ξένα, ευρωπαϊκά κυρίως, δημοσιογραφικά δίκτυα και συντηρούσαν ένα διαρκές ενδιαφέρον για την Ελλάδα. Ετούτο το ενδιαφέρον μεταφραζόταν σε παρεμβάσεις από ευρωπαϊκά θεσμικά, το Συμβούλιο της Ευρώπης για παράδειγμα, ή λιγότερο θεσμικά όργανα. Στην ουσία, αυτή η μορφή της αντιδικτατορικής δραστηριότητας ήταν ένα παιχνίδι για δύο. Η εσωτερική αναταραχή τροφοδοτούσε τις παρεμβάσεις των ευρωπαϊκών οργανισμών ή, για να είμαστε πιο ακριβείς, επικαλούνταν και επιζητούσε την παρέμβασή τους. Με τη σειρά τους, οι οργανισμοί αυτοί τοποθετούνταν προοδευτικά ως αυτονόητοι προστάτες και επίτροποι της Ελλάδας. Η πρώτη εκδοχή του αντιδικτατορικού αγώνα, η αριστερή, ας την ονομάσουμε έτσι, πρόσβλεπε, όπως είπαμε, πέρα από την ανατροπή της δικτατορίας. Στόχος ήταν η ανάδειξη των λαϊκών δυνάμεων σε κυρίαρχο πολιτικό πόλο, με στόχο την ανατροπή των ταξικών ισορροπιών. Η άλλη εκδοχή ήταν πιο σύνθετη. Συνυπολόγιζε την εσωτερική ισχύ του μετεμφυλιακού καθεστώτος που είχε μεθοδικά οικοδομηθεί στα χρόνια του ψυχρού πολέμου. Το καθεστώς αυτό, αν και εξυπηρετούσε στενό κύκλο ισχυρών συμφερόντων, συντηρούσε ένα πελατειακό, κορπορατιστικό σε ορισμένες εκδοχές του κράτος ως κοινωνικό στήριγμα της εξουσίας του. Στην ουσία, επιζητούσε ένα λειτουργικό πολιτικό σύστημα που θα επέτρεπε την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των ενδιαφερόμενων στρωμάτων με πιστή τήρηση βασικών κανόνων του καπιταλισμού και ταυτόχρονα πολιτική και κοινωνική σταθερότητα. Μία έχοντας αυτή η μορφή της αντίθεσης στη Χούντα, αντίστοιχο με το μετεμφυλιακό καθεστώς ο προστάσιο, η εκτός νυφώνος πλευρά της αστικής τάξης επένδυσε στην από το εξωτερικό προώθηση της πολιτικής της χειραφέτησης. Οι κανόνες συμμετοχής στην τότε Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα και στη συνακόλουθη προοπτική της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας θεωρήθηκαν ως απαραίτητο εργαλείο για την επιβολή αλλαγών ερήμην των εσωτερικών πολιτικών και κοινωνικών συσχετισμών. Δια των εκρηκτικών μηχανισμών, καλούνταν ουσιαστικά η Ευρώπη να επέμβει στα εσωτερικά της Ελλάδας και αν είναι δυνατόν να αναλάβει τη διαχείρισή τους. Η τότε πολιτικά αρμόδια Γαλλία τοποθετήθηκε επικεφαλής των δυνάμεων που αποδέχθηκαν την πρόσκληση. Είναι προφανές ότι εξαιτίας αυτών των εξελίξεων η Ελλάδα της μεταπολίτευσης κυβερνήθηκε στο όνομα της Ευρώπης, διά της Ευρώπης. Μετά το 1974, το κληροδοτημένο από τον εμφύλιο καθεστώς έκτακτης ανάγκης, όπως και τα στενά συμφέροντα που εκπροσωπούσε, είτε ξυλώθηκε, είτε αναγκάστηκε να συμβιβαστεί με τη νέα κατάσταση. Η ευρωπαϊκή κυδαιμονία και συνακόλουθα ο μονόδρομος της συμμετοχής, υποταγής, στις ευρωπαιοενωσιακές εξελίξεις, σφράγισε τη μεταπολίτευση και οδήγησε στα αδιέξοδα που σήμερα ζούμε. Η συμπόρευση με τα ισχυρά κράτη της Ευρώπης, με την ψευδέστηση μάλιστα του ισότιμου εταίρου και την μεγαλομενή επιδειξιακή υστερία μιας προβληματικής άρχουσας τάξης, που μόλις εστάθηκε αρκούντος υπεριαλιστική, εξάγοντας τραπεζικό κεφάλαιο στα κατεστραμμένα από την παλινόρθωση του καπιταλισμού Βαλκάνια, έσπευσε να οργανώσει Ολυμπιακούς Αγώνες ή να παραγγείλει με το αζημίωτο των μεσαζόντων οπλικά συστήματα, ίσα σχεδόν σε αξία με εκείνα που μια μεγάλη ευρωπαϊκή δύναμη θα παρέγγελνε. Όλα αυτά οδήγησαν στο αδιέξοδο που σήμερα ζούμε. Μέσα σε λίγα χρόνια, η ισχυρή Ελλάδα έγινε μαύρη τρύπα της Ευρώπης και του κόσμου. Η αποτυχία της εξυγχρονιστικής, εισαγωγικά, φιλευρωπαϊκής πλευράς του ελληνικού καπιταλισμού υπήρξε τόσο εκοφαντική που κατέστρεψε το πολιτικό σκηνικό της μεταπολίτευσης. Σήμερα το τελευταίο είναι κυριολεκτικά ανοιχτό, στον αέρα, και μερικοί από τους μνηστήρες που το διεκδικούν έχουν μόλις σηκωθεί από τους χουντικούς τάφους τους. Το εκρεμές της αστικής διακυβέρνησης της χώρας δείχνει να στρέφεται εκδικητικά προς το χουντικό χθες. Η τρέχουσα δυναμική επανεμφάνιση ακροδεξιάς, είτε με τη μορφή της Χρυσής Αυγής, είτε στο επίπεδο των κυβερνητικών παραγόντων,
συμβούλων ή υπουργών είναι μέλος, είναι συνέχεια ετούτης της ταξικά ενιαίας πολιτικής. Ας έρθουμε όμως στο λαϊκό, το εργατικό κίνημα, που είναι το δικό μας όπλο και η δική μας δυνατότητα, καθώς είναι οι μόνοι και αυτονόητοι προασπιστές της δημοκρατίας και του έθνους, έρμεα και τα δύο στα διέξοδα των μεγαλοαστών. Να επιστρέψουμε στα 1973, στην εποχή της φιλελευθερωποίησης της Χούντας και των επικείμενων θεσμικών αλλαγών που θα διεύρυναν κατά το πολιτικό παιχνίδι στην κορυφή. Στο επίπεδο του αντιδικτατορικού αγώνα, οι τότε εξελίξεις δεν οδήγησαν απλά και μόνο στη διεύρυνση των αποστάσεων που χώριζαν το μαζικό λαϊκό δημοκρατικό κίνημα από τις αστικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνταν στην υπόθεση ανατροπής της Χούντας. Ακόμη και στο μαζικό κίνημα, η δισταγμή και οι ταλαντεύσεις ήταν έντονοι, γεγονός που οδήγησε σημαντικό τμήμα αυτού του χώρου στο να αποδεχτεί, κατά από όρους, τη συμμετοχή στο παιχνίδι της φιλελευθερωποίησης και τις συνακόλουθες διεργασίες. Στις αρχές του φθινοπόρου του 1973, το πείραμα Μαρκεζίνη φαινόταν να πετυχαίνει πέρα από κάθε προσδοκία. Το πείραμα σκόνταψε, απέτυχε, διαλύθηκε τις μέρες του Νοεμβρίου 1973 στο Πολυτεχνείο της Αθήνας. Ετούτος ο αγώνας των φοιτητών, των εργατών, του λαού της Αθήνας, μαζικός, μαχητικός, αδιαπραγμάτευτος, πέρα από μικροϋπολογισμούς, προσαρμογές και κουτοπώνυρους ελιγμούς, ήταν κορυφαία στιγμή του αγώνα ενάντια στη δικτατορία και κορυφαία στιγμή στην ανάδειξη ενός λαϊκού κινήματος έξω από τις αστικές αναζητήσεις, παλινοδίες και συμβιβασμούς. Έδειξε το εξής απλό, ότι το εργατικό, το λαϊκό κίνημα μπορούν να προβάλλουν τη δική τους πολιτική, να προωθήσουν τα δικά τους συμφέροντα, ανεξάρτητα και αντίπαλα από τα συμφέροντα των λίγων που επιθυμούν να αποδιγετήσουν τη δυσαρέσκεια και να οδηγήσουν τους αγώνες εκεί που οι ίδιοι επιθυμούν. Πέρα από πολιτικό ορόσημο, ο Νοέμβρης της Αθήνας υπήρξε και ταξικό ορόσημο, σάλπισμα πολιτικής χειραφέτησης του κόσμου της παραγωγής και της εργασίας. Η ισορροπία που επιτέθηκε πάνω στις φλόγες, το θρήνο, το θάνατο και τα ερείπια της Κύπρου το 1974 σηματοδότησε το θρίαμβο της αστικής εκδοχής του δικτατορικού αγώνα. Προοδευτικά ο λαός παραγωνίστηκε είτε μέσα από την αστυνομική βία και την ανασύσταση του κράτους δεξιάς τον καιρό των κυβερνήσεων Κωνσταντίνου Καραμαλή, είτε μέσα από την δημαγωγική επέλεση των κυβερνήσεων του Ανδρέα Παπανδρέου. Η μεγάλη αδυναμία του μεταπολιτευτικού πολιτικού συστήματος είναι ότι πολιτεύθηκε αποκλειστικά και μόνο με ευρωπαϊκά μέτρα και σταθμά, χωρίς εθνικό σχέδιο και χωρίς εναλλακτικές προτάσεις διεξόδου. Το σύστημα βρήκε για αρκετό καιρό στην πασοκική δημαγωγία την κοινωνική πρόσβαση που του έλειπε. Η λύση αυτή αποδείχθηκε με τέλους και εξαιρετικά εύθραστη σε περίοδους κρίσης, όπου οι ευρωπαϊκές πολιτικές δεν έχουν πλέον ούτε άνεση χρόνου, ούτε άνεση παροχών. Είδαμε ότι το πολιτικό εκρεμές της αστικής τάξης, αφού δοκίμασε την απατηλή συνταγή της σοσιαλδημοκρατίας, στράφηκε προς το παλιό δοκιμασμένο κράτος και παρακράτος της μετεμφυλιακής κληρονομιάς. Το εκρεμές δεν μπορεί να επιλύσει όμως το αδιέξοδο. Η απουσία γενικότερα αποδεκτής αστικής πολιτικής πρότασης τρομάζει. Η μετατροπή της χώρας σε ευρωπαϊκό Μπαγκλαντές δεν είναι δυνατή. Για δημογραφικούς, για παράδειγμα, λόγους. Δεν υπάρχει αρκετή εργατική δύναμη εδώ για να τα εκμεταλλευτεί κανείς αποτελεσματικά. Ο δισταγμός ανάμεσα στην επιλογή μιας πιο ριζοσπαστικής, αλλά πιο αποτελεσματικά δημαγωγικής εκδοχής και σε μια ακροδεξιά εκτροπή από την κυβερνητική κορυφή, μάλλον. Η Χρυσή Αυγή μπορεί να είναι μόνο ο λαγός της υπόθεσης. Απασχολεί έντονα τις πολιτικές αλλά και τις οικονομικές ελίτ σήμερα του αστικού εστισμού. Το λαϊκό κίνημα κρατιέται ακόμα στο περιθώριο, αλλά πάντοτε υπάρχει ανησυχία για τυχόν δυναμική επανεμφάνισή του στο κοινωνικό και πολιτικό προσκήνιο. Το σημερινό αδιέξοδο αγγίζει προοδευτικά τον σκληρό πυρήνα των κοινωνικών αντιστάσεων. Η ανεργία εξαθλιώνει μεγάλα, τεράστια τμήματα του πληθυσμού. Τα τμήματα αυτά σπρώχνονται έξω από τις κοινωνικές λειτουργίες, έρμεα στην ελεημοσύνη των οικονομικά ισχυρών και των πελατειακών πρακτικών του πολιτικού συστήματος. Σπρώχνονται έξω από την δημοκρατική πολιτική λειτουργία, καθώς γίνονται έρμεα δημαγωγίας, υποσχέσεων και θανατηφόρων ιδεολογιών. Οι φόροι που χτυπούν μικρούς και μεσαίους στο όνομα της ενίσχυσης των μεγάλων κεφαλαιούχων απειλούν με επίταξη περιουσιακά στοιχεία από θέματα που προήλθαν από χρόνια δουλειάς στη χώρα μας ή στα ξένα.
Η επαπειλούμενη μεταφορά πλούτου και προσόδων από τους αδύναμους στους ισχυρούς δείχνει πλέον εφάμιλη, απειλεί να γίνει εφάμιλη, της αντίστοιχης κατοχικής, όταν δεκάδες χιλιάδες ακίνητα λόγου χάρη πέρασαν στην κατοχή των ευνοημένων της τότε κατάστασης, των δοσιλόγων, συχνά για ένα ή δύο τενεκέδες λάδι. Η μεγαλωστική τάξη οφείλει την οικονομική της επιφάνεια, την αρχική συσσόρευση κεφαλαίου που τη δημιούργησε, σε μεγάλο βαθμό σε εκείνη τη δραματική εποχή. Φιλοδοξεί άραγε σήμερα να επαναλάβει το τότε δοσιλογικό και πλουτοφόρο σκηνικό. Σε τούτη την κατάσταση, άσχετα από βραχίδους ελιγμούς, η γενική τάση δεν μπορεί να είναι παρά η σκλήνιση των αντιλαϊκών πολιτικών, η στροφή προς αυταρχικές πολιτικές, η γενίκευση της καταστολής και η δια του νόμου και της τάξης τρομοκράτηση των πάντων. Η εργαλειακή χρήση της Χρυσής Αυγής, η χρησιμοποίησή της ως φόβητρο είναι πολλαπλή στόχευση. Νομιμοποιεί και ξοραϊνίζει τη σκληρή ταξική πολιτική των κυβερνώντων, δείχνοντας ότι μπορεί να υπάρξουν και χειρότερα. Προετοιμάζει δε ταυτόχρονα αυτά τα χειρότερα, εθίζοντας την ελληνική κοινωνία στην επιβολή του νόμου δια των ταγμάτων εφόδου και του παλαιού τρομοκρατικού προτύπου του μετεμφυλιακού παρακράτους της εθνικοφροσύνης. Δεν είναι βέβαιο προς ποια κατεύθυνση προσανατολίζονται σήμερα οι ελίτ του κλίματος και η ταγή της πολιτικής και των παράλληλων εξουσιών των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Ξέρουμε με βεβαιότητα όμως ότι όποια κατεύθυνση και να πάρουν δεν θα είναι σε όφελος εργατικής τάξης, των εργαζόμενων και του ελληνικού λαού. Όποια κατεύθυνση και να πάρουν θα είναι προς την κατεύθυνση του θανάτου και της δημοκρατίας και του έθνους. Εμείς, η παράδοση της αντίστασης και του αγώνα, έχουμε όσα το Πολυτεχνείο το Νοέμβρη του 1973 μας έδειξε. Μόνο το μαζικό κίνημα, μόνο το πέρασμα στο προσκήνιο της πολιτικής των λαϊκών δυνάμεων μπορεί να φέρει την Ελλάδα που κάποτε ονειρευτήκαμε και που τώρα πάλι προβάλλει τόσο αναγκαία. Την Ελλάδα των λαϊκών ελευθεριών, της πρόταξης των κοινωνικών αναγκών μπροστά από τη λατρεία του κέρδους και της κεφαλαϊκής απόδοσης, την Ελλάδα όπου δεν θα υπάρχει εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Την Ελλάδα που θα συνδιαλέγεται ισότιμα πλέον με τους άλλους λαούς του κόσμου στο στόχο μιας ισόρροπης, ειρηνικής και ευημερούσας ανθρωπότητας. Ουτοπικά όλα αυτά. Ουτοπιστές οι αγωνιστές του Πολυτεχνείου και οι αγωνιστές του σήμερα. Καλά. Τον πραγματισμό τον ζήσαμε και τον ζούμε. Στην καπιταλιστική του εκδοχή, από καταστροφή σε καταστροφή πλέον μας πάει. Ακόμη και να μην υπήρχε η λαϊκή προοπτική, θα είχε έρθει η ώρα να την εφεύρουμε. Νοέμβρης του 1973. Συνηθίζουμε να λέμε ότι παραμένει πάντα επίκαιρος. Θα πρέπει ίσως να το αλλάξουμε. Ας ευχηθούμε, ας επενδύσουμε όλες τις δυνάμεις μας σε αυτό, να αποδειχθεί επίκαιρος. Όπως τότε ανατράπηκαν οι πολιτικοί σχεδιασμοί της Χούντας, έτσι και σήμερα το λαϊκό κίνημα να ανατρέψει τους στίχους των αδιεξόδων μέσα στους οποίους χτίζουν το λαό μας, τις γενιές του σήμερα και του αύριο. Χτίζουν επίσης μέσα σε αυτούς τους στίχους την ιστορία του τόπου μας επίσης. Ευχαριστώ.